νερό. Να ρωτήσω κάτι έτσι λιγάκι μεταξύ σοβαρό και αστείο. Εδώ πέρα υπάρχει κάποιος ανεξάρτητος υποψήφιος δημαρχός ή είμαστε όλοι οι κομματικά υποστηριζόμενοι? Γιατί θέλω να ξέρω. Δεν είναι κακά τα κόμματα. Δεν είναι κακά τα κόμματα. Το λες, αλλά να αξιόμαστε. Άρα όλοι υποστηριζόμαστε από κάποια κόμματα. Να το ξέρει αυτό ο κόσμος. Το θέμα άλλο είναι υποστηρίζομαι και άλλο είναι υποδεικνύομαι. Εσύ υπεδείχθησες από τη Νέα Δημοκρατία. Πού το λέει αυτό? Αυτό είναι δικιά σου απόφαση. Είναι μια απόφαση δικιά μου την οποία πήρα. Εντάξει. Είδες καμία ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας? Όχι, δεν είδα. Εγώ είδα τον κύριο Κουβέλη να έρχεται να σου επισκέπτεται όμως. Όλοι ήρθατε. Και ο Τσίπρας ήρθε και ο Κουβέλης ήρθε και ο. Μόνο δεν ξέρω. Άρα δήλωσε ο Τσίπρας ότι σε στηρίζει. Άρα και ο Τσίπρας ήρθε σαν υποχρεωτικό. Αυτό λέω. Ήρθε ως εκπρόσωπο. Φυσικά ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης πρέπει να επισκεφτεί τον Δήμαρχο. Πού θα πάει, στον Άθιμο? Τι να το έλεγα, επειδή δεν με στηρίζει, δεν θέλω να σε δω. Τα ίδια πράγματα είπε ο κύριο Κουβέλη με τον κύριο Τσίπρα. Μετά τη συνάντησή σα. Και ο Κουβέλης και ο Τσίπρας και όλοι όσοι ήρθαν αρχηγοί κομμάτων στο Δήμο, εγώ έχω δει όλους εκτός από τη Χρυσή Αυγή που έτσι αλλιώς δεν ήταν να έρθουν και τον άλλο τον Γιάννη, μην το παίζεις ανεξάρτητος ενώ δεν είσαι. Αυτό θέλω να πω. Σταύρο μου, μίλες ψέματα. Μην το παίζεις ανεξάρτητος ενώ δεν είσαι. Σε παρακαλώ και, πολύ. Και να κατηγορείς εμένα ότι είμαι εξαρτώμενος. Σε σέβομαι πάρα πολύ. Θέλω μην μπερδεύεις την ιδεολογία, την πολιτική, με την τοποθέτηση, την πολιτική που υπάρχει η πρωτοβουλία. Δεν ενισχύεται. Δεν ενισχύεται από κόμματα με την έννοια του ότι σε στηρίζω. Οι Πασοξίδες, οι Δημαρίτες, οι ξέρω εγώ ποιοι άλλοι. Σημασία όλοι έχει τι πολιτική εφαρμόζει, Δήμαρχε. Όχι αν είσαι ανεξάρτητος ή εξαρτημένος. Κύριε Μηταφίδη, κύριε Μπουτάρη, κύριε Καλαφάτη, κύριε Δελή, θέλω τουλάχιστον να δεσμευτείτε και έτσι να κλείσουμε ότι όπου μπορείτε θα έχετε μια κοινή γραμμή, γιατί από ό,τι βλέπω ο εχθρός είναι κοινός και δεν έχετε τόσα πολλά να χωρίσετε μεταξύ σας. Κυρία Καλιάκου, εγώ θα κάνω στο τραπέζι. Θα κάνω στο τραπέζι μια πρόταση. Η κυβερνητική πολιτική που δεν στηρίζει την αυτοδιοίκηση. Θα κάνω στο τραπέζι, κύριε Καλιάκου μου, θα κάνω στο τραπέζι. Θα φτάσουμε στο τέλος, να το δείτε. Να μην αυξήσετε μόνο τα δημοτικά τέλη, Δήμαρχε. Να τα μειώσετε. Αφήστε τα αυτά. Τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες. Εγώ κάνω μια πρόταση. Κάνω μια πρόταση. Μετά τις εκλογές, όσοι είμαστε, όλα τα κόμματα που θα, όλοι οι παρατάξεις που θα είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο, να καθίσουμε κάτω να βάλουμε τι πρόγραμμα έχεις εσύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τι πρόγραμμα έχεις εσύ? Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Όσα κοινά σημεία υπάρχουν, να τα στηρίξουμε όλοι μαζί. Ευχαριστούμε πολύ, όλους να είστε καλά. Είναι πολιτικές.